Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αστυνομική επιχείρηση που έγινε στο Ζεφύρι και το Μενίδι, αλλά και τα Ανολιώσια. Έγιναν τρεις συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά. Ενώ, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, κλήθηκε και το τμήμα εξουδετέρωσης κρηκτικών μηχανισμών για να απενεργοποιήσει το βλήμα όλμου που ήταν κρυμμένο σε σπίτι, Παναγιώτη. Ο αριθμός των συλλήψεων, Εύα, ανέβηκε στις 7 για περιπτώσεις και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και όπλων. Είναι στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης που είπες και εσύ, που οργανώθηκε στην Δυτική Αττική από διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες, ΟΠ και ΜΑΤ, δίωξη ναρκωτικών και άλλες ακόμα αστυνομικές υπηρεσίες. Σε Ζεφύρι, όπως είπες, σαν Ολιώσια, εκεί κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων εντοπίστηκε σε μία αποθήκη ένα βλήμα όλμου, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες φαίνεται να είναι του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο ήταν μάλιστα κρεμασμένο σε έναν τοίχο ενεργό. Αυτό ήταν το επικίνδυνο και κλείθηκε και κλιμάκιο των πυροτεχνικών του στρατού προκειμένου να κάνουν την περισυλλογή του. Από εκεί και έπειτα, από ό,τι φαίνεται, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Σου είπα ότι περίπου 7 είναι οι συλλήψεις των ατόμων για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχιστούν και στη Δυτική Αττική και σε άλλες περιοχές της Αθήνας, όπου φαίνεται να υπάρχουν κάποιες εγκληματογόνες ζώνες. Ενώ εμείς παρακολουθήσαμε και το σχετικό φωτογραφικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Σπυρόπουλε.